Ο κύριος τον Ιακώβ. Θα σας πω για να τελειώσω εγώ. Εγώ έχω δύο αγόρια. Προτιμάω λοιπόν να τα δω στην κάσα. Χριστός Ιακώβ. Μα την Παναγία παρά να τα δω μπρούμητα και τα πηδάνε. Φτάνει αυτό. Δεν του φτάνει αυτό κύριε Βαγγελόπουλο. Όλα μου τα χρόνια είμαι με τις αδερφούλες. 40 χρόνια με τις αδερφές. Είναι φίλοι μου. Αλλά εγώ δεν έχω παίξει ποτέ. Τα αγόρια σας χαίρεστηκαν για αυτά. Ποιο? Χαίρεστηκαν για τι σκέφτεστε εσείς για αυτά. Θα κάνουν ό,τι θέλουν και μπρούν. Δεν με νοιάζει, φίλε μου. Με νοιάζει όμω το δικό να προστατεύσω τα παιδιά. Δεν μπορώ να βλέπω στην τηλεόραση και να με ρωτήσει ένα μικρό παιδί να μην παντρεύει το θείο μου Γιώργο και να του πω ποιο είναι παιδί. Να μην πω παιδί το Μίτσο. Να μην πω παιδί το Μίτσο. Να μην πω που κάνετε ένα ξεψίποτα όλα. Μα είναι ξεψίποτα όλα αυτά που λέτε. Τι μου λέτε τώρα, πάτε να δικαιολογήσετε. Η κοινωνία χρόνια προστατεύει του ομοφυλόφιλου. Του έκανε υπουργού, του έκανε το σποτάδε. Τι έβαλε. Πρέπει να κάνουμε και γάμο. Μάγκε. Πολλά πράγματα. Εμένα όχι φίλε μου. Αλήθεια, το ξαναλέτε. Θέλω τα παιδιά στην κάσα. Στην κάσα παρά τα δόνα πηγαίνετε. Τα ξύλα. Στην κάσα. Δεν μου λέτε τώρα. Όχι εγώ. Σκιαχτήκαμε. Μισή Ελλάδα. Τι μου λέτε τώρα. Να βλέπω το παλικάρι να το πηδάνε στα τέσσερα. Στην κάσα να το δω μια και έξω. Πάμε όλοι, παιδιά πάμε. Έλα, δύο, καλά. Τι να πάρει, Παγιώνα. Τι να κάνει, Ιρήνα. Ας πάρει την πάμε. Πώς θα κάνει, τι μου λέτε, μιλάτε με τόση άνεση όλοι. Δεν με τρομάζει. Καλά σου είναι το πρόβλημα. Η κοινωνία έχει στεγανά. Αργύρια, όταν έρθει η ώρα σου θα την πεις τη γνώμη. Θα προστατεύσαμε στις γειτονιές αλήθεια αυτά τις μανάδες τους. Δηλαδή τι πρέπει να δούμε τώρα, να λέμε, ρε Γρηγόρη, να πιέμουν να λέμε ότι μπράβο που παντρευτήκατε, ρε Πουστή. Μα είναι δυνατόν. Δεν θα κλαίμε. Λοιπόν, θα σας βγάλουμε στην τηλεόραση. Σας έκοψε κανείς τα δικαιώματα. Εννοεί, όχι δεν μας το έκοψε. Δεν μας τα έδωσε, όχι δεν μας τα έκοψε. Ποια δικαιώματα θα έκοψε. Λοιπόν, στο μονίδακα μου κάτι. Αργύρι, αργύρι, ένα λεπτό. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εσύ γιατί παντρευθήκατε. Εσύ γιατί παντρευθήκατε. Ωραία, ένα λεπτό. Όχι, δεν θα πάρει κανείς το λόγο. Πλάκα μου κάνει. Θα ζητήσω όμως, θα ζητήσω μια χάρη. Δεν θέλετε να συμμετέχετε στην κουβέντα, μπορείτε να κάτσετε απέναντι να τη βλέπετε. Όχι, δεν είπα να μην γελάσετε. Αλλά θέλω σας παρακαλώ πολύ, σεβόμενοι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν όρεξη να κουβεντιάσουν, να ηρεμήσουμε. Να πάμε εκεί που θέλετε να γελάσουμε. Όταν έρθει η ώρα σας. Αφού όλοι είναι παχυδιάριδες. Και αν δεν έχουν κάτσει από κάτω, έχουν κάτσει στα πλάγια. Είναι παιχνιδιάρης και δεν το λέει κανένα. Όσοι δεν είναι καλά, είναι όλοι παιχνιδιάρης. Αλλά τώρα στο! Λοιπόν, όχι, μάνα, σε πω λίγο. Όχι, θα τα αφήσω να βλέπω τα καμαρώνια και τα παιδιά μου. Τι λέει μωρό. Και ως θα σας ρωτήσω. Θα σας ρωτήσω. Και ως παπάς. Και ως παπάς κύριε Τριανταφυλόπουλε, πιστεύω ότι αν δεν κάνω. Εγώ είμαι μέσα σε όλα, δεν τρέχει τίποτα, σε όλα μέσα. Μη με ενοχλείτε όμως τα παιδιά μου και μην τα βάζετε ιδέες. Πέντε χρονών ότι μπορεί να έχετε μια άλλη επιλογή, χι, ψι, φι. Δεν γίνεται ούτε ο άλλος που είναι 13. Έχω δύο γιους και κρατά το κομμάτι μου, κρατά το στο στόμα μου. Αυτό είναι η οικογένειά σου. Και είμαι μέσα σε όλα, πρόσεξε. Μιχαλή. Και με τις ευχές μου για θέματα. Δεν μπορεί κανείς να σου πει. Για τις ευχές μου, για καλούς απογόνους, για τους γάμους. Δεν μπορεί κανείς να επέμβει στην επικοινωνία που έχεις με τα παιδιά σου. Και αυτό είναι η κοινωνική καλή. Δηλαδή. Μα για πώς θα γίνει να μπορεί να κάνουμε ένα κοινωνικό διάλογο. Κοινωνικό διάλογο 5 χρονών, τι να τον πω εγώ που βλέπει και φιλιώνει. Μα με μένα μιλάς αυτή τη στιγμή. Ρε εγώ μου φαντάζει εμάς με μουστάκια γλωσσόφιλο τώρα να πούμε και να χαϊδευόμαστε. Τι να πει το παιδί. Θες να σου απαντήσω. Ρε εγώ μου καλάξει. Έλα σου πω. Όχι, πάμε ένα λεπτό. Μια τελεία. Μια ανωτελεία. Όχι, αυτό είναι η αίσθηση μου. Κάνε του πίσω που παντρεύονται οι άντρες. Τελεία. Τι ρωτά καλέ. Αυτό θα πούμε. Πλάκα με κάνει. Οι ομοφυλόφιλοι λοιπόν προσπαθούν να κρυφτούν. Ο άλλος δρόμος είναι η εκκλησία. Γίνονται αρχιμανδρίτες. Τους εκεί πέρα δικαιολογούνται διότι δίνουν την απάντηση στο ερώτημα που κανείς δεν τους υποβάλλει. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί. Λοιπόν, προσχωρούν λοιπόν εκεί για να βρουν κρυψώνα. Όπου τους υποδέχονται οι παλαιές κλάσεις και τους βοηθούν στη σταδιοδρομία. Ακριβώς. Και φτιάχνουν και αυτές οι ιστορίες. Στο ζευγάρι το ομοφυλόφιλο, ποιος από τους δύο έχει περίοδο. Κάτσε κάτω. Αυτό δεν έχει. Απίστευτε. Δεν ξέρω ποιος έχει την έμεινο ρίση. Ένα λεπτό.
Το πράγμα, λέω εγώ δεν είμαι σαν τα άλλα αγοράκια, εγώ θέλω αγοράκια, δεν θέλω κοριτσάκια. Πολύ σεβαστό πράγμα. Αυτό το πράγμα άναψε μέσα μου σαν ένα φως. Εσείς στη μέση. Είσαι ασθενής. Διότι να μας το πει ο γιατρός, είμαστε εμείς. Πώς γίνεσαι σαόματος, πώς γίνεσαι χριστός. Είναι μια αρρώστια της φύσης. Συγγνώμη, μα δεν είναι φυσιολογικό. Με συγχωρείτε. Ποιον είναι το φυσιολογικό. Δεν είμαι εγώ λιγότερο άντρας από σένα. Κατάλαβε το. Σωστός. Μην τρελάνεις τώρα. Ναι, δεν σε τρελάνω. Τι μία μου τα λες. Συγγνώμη, δεν είναι μια παραφύση της φύσης. Δεν είσαι φυσιολογικός, αδερφέ. Χαρά φυσιολογικός άντρας είμαι. Πώς γίνεται αυτό; Γιατί η αντρική σεξουαλικότητα δεν είναι ένα πράγμα, κατάλαβε το. Είναι δύο. Ωραία, αυτό είναι μια αρρώστια λοιπόν. Δεν είναι αρρώστια. Πώς θα το κάνουμε αρρώστια είναι. Μα δεν είναι αρρώστια. Συγγνώμη, συμφωνώ ότι δεν είναι ασθένεια αυτό το πράγμα. Όχι, δεν παραφύσει αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι. Γιατί φύση έχω το γιατί. Αδερφές είμαστε, αλλά μετά από λίγο πες μου κάτι. Μην το ξαναπείς αυτό. Σε πόσα χρόνια θα γίνει ένα τέτοιο πάνελ. Αδερφές είμαστε, όπα, μην το ξαναπείς αυτό. Σε χρόνια είπα, σε χρόνια. Μετά από λίγο. Να σου πω άντρα. Να σου πω άντρα, εγώ με 67 χρόνια μην αγριεύεις, κάτσε γιατί είσαι καλό παιδί. Φαντάσου λοιπόν τώρα ένας γκέι ο οποίος είναι σε πολύ προχωρημένη ηλικία, που κατεβαίνει κάτω στην Κουμουνδούρου και παντρεύεται ένα πιτσερικά 18 χρονών. Και μετά από δύο χρόνια 10 κορών. Τι θα έχουμε, μια χείρα 18 χρονών. Θα γελίσουν έτσι. Συγγνώμη. Αυτό είναι το άμα η χείρα είναι γυναίκα, τη βολεύει. Καλά από εδώ και δεν άκουσα. Εμένα τι με πειράζει. Ξέρω ότι είναι μια ιδιαιτερότητα, ένα λάθος της φύσης. Εγώ το θεωρώ ασθένεια. Από την αρχή εγώ που είπα. Από τα δικά μου το λες. Να τα πεις. Λέω όμως ότι αυτό είναι ένα 10-20-30%. Στην πορεία όμως, εάν δώσουμε τέτοια δικαιώματα και τέτοια παραδείγματα στα παιδιά που έρχονται από πίσω, είναι πιο εύκολο να γίνουν. Μην νομίζεις ότι μόνο από τη φύση τους γίνονται. Βιάζονται παιδιά, γίνονται με το ζόρι. Βιάζονται και τους αρέσει και... Όχι, τα βιάζονται κάποιοι πιο μεγάλοι. Επειδή τα βιάζουν τους αρέσει και γίνονται ομοφυλόφιλοι. Τι να κάνω. Τότε δεν είναι βιασμό. Τι να κάνω, άμα το κάνει μια φορά ένας, δύο φορές, τρεις φορές τρέπεται ένα παιδάκι. Το φάει πρώτη φορά, δεύτερη, τρίτη. Α, πρέπει να το αρέσει μετά. Ξέρω ότι... Διάκα που βιάζονται τους αρέσει. Δεν το ξέρω αυτό. Λέω όμως ωστόσο ότι με αυτόν τον τρόπο τώρα, με την εξέλιξη αυτή όπως έχει παρουσιάσει και μου φέρετε παράδειγμα τι κάνει στη Σουηδία και με νοιάζει μέρα τι κάνουν εκεί. Και τι έκανε ένας δήμαρχος. Με νοιάζει ότι... Τι γινόταν στην Ελλάδα θέλετε. Όχι, δεν με πειράζει τίποτα να ζήσω μαζί δυο άνθρωποι να περνάνε καλά να κάνουν ό,τι θέλουν. Με πειράζει αυτή η δημοσιότητα που δίνεται. Αν είναι κρυφή. Έτσι. Αν είναι κρυφή. Ναι. Και είναι ένα κακό παράδειγμα για τα παιδιά που έρχονται από πίσω γιατί πιο εύκολα. Και δεν θέλω να πιστεύω ότι φταίει μόνο η φύση. Δεν είναι κολλητικό. Δεν είναι μόνο. Είναι κολλητικό. Α, έτσι. Έτσι. Κολλητικό είναι. Σου λέγανε ότι ρίξανε σκόνη καμιά φορά. Ναι. Τι σκόνη. Μου ανέβησε μια θεωρία στον πόλεμο με το Ιράκ ότι ρίχνανε πουστόσκονη οι Αμερικανοί από πάνω για να λιώσουν την ελληνική κοινωνία. Δεν πάει να πει τα χείλη. Νομίζω ότι είναι στους γονείς το πρόβλημα. Αντί να σου δείξουν το φεγγάρι ότι είναι εκεί, τους το δείχνουν έτσι. Και εκεί υπάρχει, τους το δείχνουν λάθος. Στους γονείς είναι το πρόβλημα. Και γιατί λένε και να παντρεύονται και να φύγουν και να φοβούνται. Μα είναι συγκαμμένο να φέρουν να ξαφυγιόν τον Ιωάννη στο γαμό του. Είναι συγκαμμένο, τι να ρε πούσι εδώ. Συγγνώμη, αλλά τι άνθρωποι αναβολιαζόμαστε. Είστε ραβλιασμένοι, αναβολιαζόμαστε. Τι είναι θέμα αυτό τώρα με βλέπεις να φύγω. Για να μην το ξέρω. Να φυγηθώ γιατί το θέλω. Μέσα στο σπίτι μου εκεί. Δεν είναι εκεί σου. Το φεγγάρι είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Κύριε Παναγιώπουλε, για να φιληθούν πρέπει να είναι παντρεμένοι. Όχι ρε παιδί μου, η δημοσιότητα με χαλάει εμένα. Και μένα το ίδιο κάνω ό,τι θέλεις μέσα. Μα δεν είπε κανένας να κάνει να πάρει στην κύριο. Είσαι... Αυτό είναι. Δεν είπε κανένας να κάνει να πάρει στην κύριο. Κύριε Δαφλόπουλε, το φεγγάρι είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Το είπανε, το είπανε. Άντε βρε κοριτσάκι μου, κάνε καριέρα σου όπως την κάνω. Θέλω. Θα μπεκιά σου κάνει κανένα παιδί πρώτα και μετά τα λέμε. Δεν καταπιέζει κανένας. Ακούστε με, σας λέω. Εγώ είχα ομοφυλόφιλο τσιγκάνο κόμμα. Υπάρχει μια διαφορά στο αν είναι κληρονομικό. Εγώ είχα ομοφυλόφιλο τσιγκάνο κόμμα. Δημήτρη, είπαμε έτσι. Ναι, ναι. Έχω μια περιέργεια όπως και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος έχει την περιέργεια. Έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Παντρεύτηκε ένα ζευγάρι. Ναι. Υπάρχει
άντρας και γυναίκα, υπάρχει κάποιος που είναι ο επιβήτορας, υπάρχει κάποιος ή είναι... Το είπα σε συνέντευξή μου, δεν υπάρχει όμως τα καλής που είναι δίπλα σας. Όχι, όχι, ειλικρινά σου λέω, μπορεί να μην το πρόσεξα και με συγχωρείς. Πέσε μου, καθλίσε μου την απορία. Δεν τα κρυφτούμε. Δηλαδή, τη μισή ώρα είμαι εγώ το αρσενικό και τη μισή είναι. Λοιπόν, κάτσε με κύριε Παπαγιώργο, το κάθεσε. Δεν ξέρω που σταριά τώρα. Μα τι.